αυτό το οποίο θα σας πω τώρα είναι δημοσιευμένο ήδη στην ιστορική εφημερίδα Πελοπόννησος, ναι, των Πατρών, την επομένη της συνάντησης Ακάρ-Ερντογάν Μητσοτάκη. Και ο υπέρτιτλος είναι «Έρχεται συμφωνία Πρεσπών Αιγαίου». Να το εξηγήσω. Ναι. Όπως είπατε, δεν θα τεθεί θέμα κυριαρχίας. Δηλαδή δεν θα αφισβητηθεί η κυριαρχία της Ελλάδος, τα σύνορά μας δηλαδή. Και η Ελλάδα, όπως έχουμε πει, πάντα δεν διεκδικεί κάτι από την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, business μπορούμε να κάνουμε. Και ξέρετε, δεν υπάρχει νομίζω κάποιος από όλους τους αναλυτές, από τους παλιούς που ήταν δάσκαλοί μας εδώ και 30 χρόνια, που να λέγανε όχι σε μια ειρηνική συνύπαρξη με τους Τούρκους και μια εκμετάλλευση σε μια λογική βάση, όχι λεόντιο συμφωνία δηλαδή, όπως λέμε στα νομικά. Δεν υπάρχει κάποιος που να λέγει όχι, δηλαδή θέλουμε να είμαστε εχθροί. Δηλαδή αν δίπλα μας είχαμε τη Δανία, δεν συνεργαζόμασταν. Αν είχαμε δείξει μας το Λουξεμβούργο, δεν συνεργαζόμασταν. Δεν συνεργαζόμασταν. Απλώς έχουμε δείξει στην Τουρκία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η δικιά μας καλοπιστία από την Τουρκία εκλαμβάνονται πάντοτε ως αδυναμία. Και εδώ πέρα, άσχετα τι εκτιμάει κάποιος για τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν το είπα τυχαία. Στην Ελλάδα, παρά τις αντιρρήσεις, έχει παρουσιαστεί από τον πολιτικό κόσμο, έχει αποδεχτεί τέλος πάντων ο πολιτικός κόσμος, ότι ό,τι έγινε, έγινε και τέλος πάντων σε καλό μας είναι. Ωραία, αυτή είναι η δικιά μας ανάγνωση. Η ανάγνωση όμως που έχει κάνει η Τουρκία δεν είναι αυτή. Ποια είναι η ανάγνωση? Η ανάγνωση της Τουρκίας είναι ότι η Ελλάδα ενέδωσε στο όνομα που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπαδρέου έλεγαν ότι αν δώσεις το όνομα ενδίδεις την κυριαρχία. Αυτό έλεγαν οι μακαρίτες. Ότι το όνομα, η εκχώρηση ονόματος είναι εκχώρηση κυριαρχίας. Αυτό το ξεχάσαμε. Εγώ όμως είμαι παλιός, είμαι 57, δεν το θυμάμαι. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δώσαμε σε μια χώρα η οποία δεν μας απειλούσε, ούτε στρατιωτικά, ούτε σαν όγκος, όπως είναι η Πελοπόννησος, είναι και πιο μικρή, ενδώσαμε. Και βεβαίως εμείς λέμε ότι αυτό ήταν μια πολύ καλή συμφωνία ειρήνης και να ορίστε εμείς τους προστατεύουμε τα αεροπλάνα μας γιατί τάσσονται στο ΝΑΤΟ κάτω τη δικιά μας ομπρέλα κτλ. Βεβαίως αυτή είναι μια ερμηνεία. Είδαμε όμως ότι δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από τη συμφωνία των Πρεσπών αναφορικά με το θέμα των βιβλίων, των ονομάτων, των διευκρινήσεων κτλ. Είναι όλα φλού ακόμα στον αέρα. Και έχουν παρέτει τώρα τον Ιούνιο, θα είναι 4 χρόνια. Η Τουρκία λοιπόν αυτό το έχει εκλάβει ως αδυναμία. Σημαίνει ότι εφόσον η Ελλάδα ενέδωσε στους βόρειους γειτονές της στο όνομα που ήδη οι Έλληνες λέγανε ότι είναι χώρες εθνικής κυριαρχίας, δεν θα ενδώσει στην Τουρκία που είναι 8 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα και τέλος πάντων πιέζει, άρα μπορούμε να πάρουμε από την Ελλάδα ανέμακτο ό,τι θέλουμε. Και εξηγούμε. Αυτά γίνονται ήδη και μπορούν να γίνουν περαιτέρω. Βεβαίως και γίνονται και μπορούν να γίνουν περαιτέρω. Ας πάμε με τη σειρά. Πρώτον, αμφισβητεί κανένας ότι υπάρχουν ιδιωτικές συνεργασίες ελληνικών εταιρεών με τουρκικών? Όχι. Μπορεί κάποιος να το απαγορεύσει? Όχι. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει συνεργασία στα δημόσια έργα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Σαφώς. Διότι ο νόμος 4412 του 2016, όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει σήμερα, επιτρέπει τα δημόσια έργα στην Ελλάδα να τα λαμβάνουν ενσωμάτως Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έτσι δεν είναι δικός μας νόμος μόνο, ενσωματώσαμε οδηγία. Λέω τα δημόσια έργα λοιπόν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα λοιπόν τα αναλαμβάνουν ευρωπαϊκές εταιρείες και ελληνικές, είτε αφεαυτού είτε σε μια κοινοπραξία μεταξύ τους. Όμως ο υπεργολάβος μπορεί να είναι οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Και αυτό το έχει κάνει η Ευρώπη για να παίρνουν υπεργολάβοι και να αναλαμβάνουν έργα αμερικάνικες εταιρείες, κινέζικες εταιρείες, ρώσικες εταιρείες και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν και τουρκικές. Όταν θα έρθουν λοιπόν Τούρκοι, Ευρωπαίοι πολίτες με γερμανική υπηκότητα, σύνηθες, και θα χτυπήσουν αυτά τα έργα. Θα τα πάρουν δηλαδή. Ή θα έρθουν ως υπεργολάβοι τουρκικές εταιρείες φανερές. Θα τα πάρουν. Ποιος ο λόγος να γίνει πόλεμος? Αφού μπορεί και είναι παρούσα επιχειρηματικά η Τουρκία εδώ. Γιατί απειλεί με πόλεμο συνεχώς και αμφισβητεί και κάνει προβολή σημαίας? Για να έχουμε το φόβο της, για να ενδώσουμε ανέμακτα σε αυτό που πάμε να ενδώσουμε, δηλαδή στο ενεργειακό. Ότι πράγματι δεν έχουμε ορίσει το θέμα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ με την Τουρκία, ας το ορίσουμε. Μέσα εκεί εμπλέκονται και τα θέματα της ενέργειας. Και επειδή είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και επειδή οι ΝΑΤΟΙΚΙ μας είπανε συζητήστε και βρείτε τα, πρέπει τώρα αυτό να παρουσιαστεί και στην κοινή γνώμη. Στη δικιά μας κοινή γνώμη, που αυτό θα είναι ήττα, θα πρέπει να παρουσιαστεί ως νίκη, όπως έγινε
και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Και στη Τουρκία δεν θα είναι καθόλου ήττα, θα παρουσιαστεί ως νίκη και μάλιστα ειρηνική νίκη, καθότι η Τουρκία δεν είχε τίποτα από όλα αυτά και θα βγει κερδισμένη. Δηλαδή έχουμε και λέμε τα δικά σας δικά σας, τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου πάλι. Άρα μιλάμε για μια λεόντιο συμφωνία. Όσοι πιστεύουν ότι στην εκμετάλλευση που λέει η Τουρκία είναι 50-50 και θα σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία μας, έστω ότι σταματάει στην ρητορική. Πρακτικά όμως θα είναι παρούσα στην κυριαρχία μας. Και τι θα κάνει η Τουρκία? Δεν εννοεί το καζάν-καζάν, το win-win, το μισό-μισό 50-50. Το εννοεί 80-20 τουλάχιστον και χάρη μας κάνει. 80 η Τουρκία, 20 εμείς. Αυτό λέγεται λεόντιο συμφωνία. Και θα πει κάποιος και τι έγινε. Τι θα κάνει η Τουρκία? Θα φέρει Τούρκες εταιρείες που δεν έχει τη δύναμη, λοιπά. Όχι. Θα πάρει δάνεια εμπειρία, γιατί πρέπει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να μην μιλάμε μόνο με τίτλους, να μιλάμε με χαρτιά και με ορολογίες συγκεκριμένοι. 32 χρόνια ασχολούμαι με τα δημόσια έργα και ως νομικός. Να μιλάμε με συγκεκριμένες ορολογίες και όχι αεριτζίδικα πράγματα με τίτλους και εντυπώσεις και μετά το ρίχνουμε στο συνέστημα. Ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ πέρα βγαίνουν δισεκατομμύρια και από τον πόλεμο και από τα ελληνοτουρκικά και από παντού, όπως αντιλαμβανόμαστε, από τους αυτούς που ξέρουν και δρομολογούν καταστάσεις εις βάρος ανθρώπων που δεν ξέρουν γιατί πέφτουν υπόπτωση στο κεφάλι του. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία θα εμφανιστεί μια συνεκμετάλλευση σε λεόντιο συμφωνία, θα παρουσιαστεί ως νίκη και από τις δύο πλευρές μέσα στα πλαίσια της καλοπιστίας και ότι να ηρεμήσαμε και ότι πλέον δεν χρειάζεται να κάνουμε εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς και θα πάνε όλα καλά. Και στη συνέχεια η Τουρκία θα δώσει τη διαχείριση όλου αυτού που θα έχει σε ξένες εταιρείες και από την πίσω πόρτα θα βάλει τους πάντες εδώ μέσα. Και θα εκμεταλλεύονται οι πάντες τα πάντα και το τυράκι στη φάκα για τους Έλληνες θα είναι για άλλη μια φορά ότι θα υπάρξουν και θα ανοίξουν δουλειές και ότι θα πέσει η φορολογία και θα περάσουμε τι καλά. Δηλαδή περαιτέρω μαλθακοποίηση και παράδοση ουσιαστικά της εθνικής κυριαρχίας μας. Δηλαδή η εθνική κυριαρχία είναι και η πόρη, ουσιαστικά τον πόρο μας, στους τρίτους. Που αυτό το πράγμα το έχουμε δει να συμβαίνει μόνο σε χώρες του παλιού τρίτου κόσμου που λέγαμε, όπου έχουν τεράστιους πλούτους και τους εκμεταλλεύονται τρίτοι, άλλοι. Δυστυχώς αυτό πια φωνάζει, δεν είναι πιθανολόγηση δικιά μου.